Τρόμος και πάλι πάνω από την Ευρώπη, αλλά από false alarm. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σημειώθηκε στις Βρυξέλλες λίγο πριν από τη σύνοδο κορυφής. Έρευνες σε κτίριο μετά από καταγγελία για φόνο. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ελεύθεροι σκοπευτές, ενώ πάνω από το κτίριο πετούσαν ελικόπτερα της αστυνομίας. Ωστόσο, εκπρόσωπος της αστυνομίας ξεκαθάρισε ότι δεν ισχύουν τα σενάρια για ένοπλο και πως ειδικές μονάδες της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας αναπτύχθηκαν αφού ένας Πολωνός ανέφερε πως κάποιος δολοφονήθηκε το πρωί. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα είχε ο Πρόεδρος της Ιρλανδίας. Και πιστεύω ότι όταν ανακαλούμε όλη αυτή την περίοδο στο μυαλό μας και φυσικά για τον ελληνικό λαό είναι αλήθεια, αλλά και για τον Ιρλανδικό λαό ότι υπέφεραν, αλλά κυρίως ο ελληνικός λαός, πιστεύω ότι όταν τα ανακαλώ στο μυαλό μου βλέπω πόση σημασία έχει η κοινωνική Ευρώπη. Έχουμε μιλήσει και έχουμε γράψει περί αυτών των θεμάτων ως προς το πώς θα χτίσουμε τη συνοχή μεταξύ των χωρών, το οποίο συνεπάγεται μια διαφορετική προσέγγιση των θεμάτων και των διαφορετικών ικανοτήτων που έχει κάθε χώρα, αλλά φυσικά πρέπει να υπάρχει και κοινωνική συνοχή μεταξύ των χωρών. Δεν μπορούν να υπάρχουν κριτήρια για μια για ένα κοινό μέλλον όταν δεν λαμβάνουμε υπόψη τις διάφορες γλώσσες ή την πολυποικιλία που υπάρχει σε αυτή την Ευρώπη. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι το θεμελιώδες είναι η κοινωνική Ευρώπη που θα δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα και θα δώσει τη δυνατότητα να υπάρξει μεγαλύτερη ολοκλήρωση των θεσμών και νομίζω ότι σε αυτό μπορούμε να συνεργαστούμε στενά. Εσείς πριν από λίγο καιρό σας επισκέφτηκε ο κύριος Μακρόν και εγώ διάβασα τόσο την ομιλία του εδώ στην Πνίκα όσο και την προηγούμενη ομιλία του στη Σορβόνη και βλέπω ότι αυτές οι συζητήσεις της Γερμανίας με τη Γαλλία είναι πολύ σημαντικές.